σύμβουλοι της εισαγγελίας και είχαν προβεί σε αυτή τη γνωμοδότηση, η οποία ουσιαστικά ανέτρεψε τα πάντα και αποκάλυψε ότι τα δύο κοριτσάκια, Μαλένα και η Ήρυδα, υπέστησαν έναν φρικτό θάνατο. Είναι εδώ πέρα η οικογένεια της κατηγορουμένης. Α, είναι η οικογένεια της κατηγορουμένης, τώρα μάλλον δεν θέλει. Και η κάμερα λίγο παρακαλώ πάρα πολύ. Να πιάνεις τα παιδιά μας, σύντομα σου. Σκόφτω ρε. Πούλωσε εδώ ρε, πάει, είσαι παλαιάνθρωπο. Είσαι παλαιάνθρωπο. Να πει σου και εγώ λίγο και στην αδερφή μου. Είσαι παλαιάνθρωπο. Έχεις κάνει όλα αυτά. Δεν έχεις τίποτα μέσα σου, έχεις παιδιά δικά σου. Έχεις δικά σου παιδιά. Θα σου πω ποιος είμαι όταν είναι η ώρα. Είναι δικά μας τα παιδιά. Είναι δικά μας τα παιδιά, δεν χρειάζεται να σου πω ποιος είμαι. Εσύ να πιάσεις τα παιδιά ποτέ στο στόμα. Ποτέ. Δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένας παλιάνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό ό,τι χειρότερο για να βάλεις έναν άνθρωπο στη φυλακή. Η δημοσιογραφία δεν είναι έτσι. Για ποιο λόγο πες μου, γιατί. Γιατί. Για συμφέρον. Γιατί. Το κάνεις τόσο καιρό. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε πει τίποτα. Έφτασε μέχρι εδώ. Δεν θα μιλάσει εδώ. Δεν μιλάσει, ακούγε στο παράπονο. Ποιο είναι το παράπονο σου. Το παράπονο μα είναι να μην ξανασχοληθεί με την οικογένειά μα. Να μην ξανασχοληθεί με τα παιδιά. Ασχολείσαι για ποιο λόγο. Νεκρά παιδιά. Ποιο όχι έχει φανεί. Ποιο υπερασπίζει τα παιδιά, ποιο θα υπερασπίζει. Ποιο θα υπερασπίζει τα παιδιά. Ένα εσύ, ποιο θα υπερασπίζει τα παιδιά. Ποιο θα υπερασπίστηκε. Εσύ έπρεπε στην ίδια την εκπομπή. Ποιο είναι. Στην ίδια την εκπομπή τη κυρία Ζήνα. Έχει πει μπροστά σου ο κύριος Καλιακμάνης ότι είσαι από συμφέρον εκεί για τα παιδιά. Τα συμφέρον το ξέρει. Και σηκώθηκε σε πάνω, το θυμάσαι. Και σηκώθηκε σε πάνω να του το πει. Σηκώθηκε σε πάνω να του το πει. Αλλά δεν μπορεί. Το συμφέρον το ξέρει. Το ξέρει. Το ξέρει το συμφέρον. Εσύ να μα πει γιατί το κάνει τότε. Γιατί το κάνει. Γιατί θέλω να λάμψει αλήθεια. Και αλήθεια. Εμεί δεν θέλουμε. Εμεί δεν θέλουμε. Εμεί θα είμαστε οι πρώτοι. Εμεί θα είμαστε οι πρώτοι, κύριε, που θα είχαμε κόψει το κεφάλι τη κυρία, άμα ήταν έτσι. Αλλά αυτά τα οποία τα ξέρει καλύτερα από εμά, μα καταλαβαίνει. Και εμεί σε καταλαβαίνουμε. Είσαι ήρεμο έτσι. Μέχρι εκεί είναι τα καταλαβαίνω. Κάνε μωρά από το νεκροτομείο. Αυτό είναι. Καταλαβαίνω. Είσαι αυτό. Τα νεκρά παιδιά από το νεκροτομείο. Αυτό να. Και να πει για μένα, παιδιά. Νεκρά. Να πει για μένα, εσύ είναι αδερφή. Του μάνου το τηλέφωνο. Σα παρακαλώ πολύ, είμαστε ζωντανά. Σα παρακαλώ πολύ, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Σα παρακαλώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που με τη στάση σα δείχνετε πόσο πολύ θέλετε την αλήθεια. Την αλήθεια πολύ. Περισσότερα από σένα. Γιατί αν θέλατε την αλήθεια θα είχατε στοιχηθεί από πίσω. Θα ήταν μαζί. Την αρχή για την αλήθεια. Θα ήσουν μαζί. Εγώ κατηγόρησα την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, εσύ την ξέρεις. Εσύ την ξέρεις. Εσύ την ξέρεις. Εσύ την ξέρεις την αλήθεια. Τι είσαι εσύ. Εσύ τι είσαι. Ποια δουλειά σου κάνεις. Την κάνεις κακός όμως. Την κάνεις κακός και έχεις κλείσει έναν άνθρωπο στη φυλακή. Αυτή είναι η δουλειά σου. Οι αδερφοί σας μου έκανε μήνυση και πήρε φαρτίο. Δεν πειράζει. Ακόμα κι άλλες. Είναι κι άλλες. Είναι κι άλλες και θα έρθουν. Γιώργο. Δεν είναι λοιπόν. Μόνο αυτά. Είναι κι άλλα. Ούτε σε απειλούμε ούτε τίποτα. Μιλάμε ότι είσαι ένα παλιάνθρωπο. Είσαι παλιάνθρωπο. Και το ξέρει μέσα σου. Και λυπάμαι πραγματικά. Θα σου πω κάτι. Λυπάμαι πραγματικά για σένα και θα σου πω κάτι. Αυτό το οποίο. Κοίταξε, έχει παιδάκια. Έχει παιδάκια. Εύχομαι να είναι υγιέστατα. Τα παιδάκια σου να είναι υγιέστατα. Είναι ντροπή. Μην έχουν ποτέ τίποτα να νιώσει. Είναι ντροπή όλο αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πάρτε το. Δεν θέλω αυτή τη δημοσιογραφία. Πάρτε το. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι ντροπή όλο. Πάρτε το. Παρακαλώ πολύ. Πάρτε το. Προσέξτε να δείτε τώρα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχεις μια ζωντανή σύνδεση με έναν άνθρωπο. Συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Το παρακολουθούμε όλοι οι νέοι. Ο ένας είναι δημοσιογράφος. Ο Πέτρος Κουσουλός. Κάνει ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ άλλες φορές ευσταθεί, άλλες φορές κάνει και αστοχία. Κανείς δεν μπορεί να πει για ένα δημοσιογράφο ότι το κάνει για άλλους λόγους παρά μόνο για να λάμψει η αλήθεια, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση. Μπορεί και να κάνει κάποια λάθη, δεν τα κρίνω εγώ. Θα δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Από την άλλη μεριά, έχει τους συγγενείς που θέλουν να αθωθεί η Ρούλα Πισπυρίκου. Ήταν η μάνα της, η αδερφή της και ο πατριός. Ή ο θείος, δεν ξέρω ποιος ήταν. Και βρίζαν τον δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος δεν έχει λόγο να πει ψέματα, να ενοχοποιήσει έναν αθώο άνθρωπο. Το ρεπορτάζ κάνει. Και δεν ευθύνεται αυτός που είναι στην. Και δεν ευθύνεται αυτός τώρα από εκεί και πέρα. Όλο το ξεφτιλίκι αυτό. Που θα το δω πολλές φορές. Τον έχουμε σε μια ζωντανή σύνδεση. Να πάρουν του χώρου μικρόφωνα και τηλέφωνα. Δεν το δέχομαι εγώ. Πάρτε τον δικό σας. Δεν θέλω αυτή τη τηλεόραση. Δεν θέλω την τηλεόραση αυτή. Αν θέλει ο Πέτρος μετά τις διαφημίσεις. Δεν τη θέλω την τηλεόραση εγώ αυτή. Κόντρες έρηδες και κατηναριό. Να το κάνουν άλλοι. Όχι εγώ.
Δώστε τα δώρα.